Οι τελευταίες εξελίξεις με τις ραγδαίες αλλαγές στο ασφαλιστικό και τα εργασιακά δεν αφήνουν καμία άλλη δυνατότητα στους συνταξιούχους από το να βγουν στον δρόμο και να διεκδικήσουν τα αναφέρατα δικαιώματά τους. Αυτό τονίστηκε μεταξύ άλλων σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώθηκε χθες το βράδυ στα Χανιά, παρουσία του Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, Παντελή Τάτση. Να ξεκινήσουμε και την ενημέρωση, αλλά και τον αγώνα και τον τρόπο δράσης μας για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το μέτωπο που να μην μπορέσουν να περάσουν αυτά τα μέτρα. Και οι εργαζόμενοι θα βρουν τον τρόπο να αντιπαλέψουν. Και δεν υπάρχει άλλη δύναμη που να βάζει τάξη σε αυτά που μεθοδεύουν οι κυβερνήσεις των μονοπωλίων και του κεφαλαίου. Άλλη δύναμη δεν μπορεί να έχει τον ρόλο της. Την ανάγκη να βγει προς τα έξω το αγωνιστικό πρόσωπο της κοινωνίας έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις στο ασφαλιστικό, επεσήμανε μεταξύ άλλων χθες ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕ και μέλος της γραμματείας της Πανελλαδικής Αντιμονοπωλιακής Εισπύρωσης ΕΒΕΠΑ-ΣΕΒΕ, Παντελής Τάτσης. Μπήκαμε στην παραγωγή τη δεκαετία του 50 με προϋποθέσεις άσχημες για την εποχή εκείνη, βελτιώθηκαν από τη γενιά μας. Είχαμε μια ελπίδα ότι θα παραδοθεί καλύτερη ποιότητα ζωής στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Δυστυχώς, με θλίψη το λέμε, αυτά παίρνονται σήμερα με τα χειρότερα μέτρα που επεξεργάζονται ενάντια στους μικρούς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Γραμματεία Χανίων της ΠΑΣΕΒΕ, ο κ. Τάτσης τόνισε ότι η κοινωνία δεν έχει άλλη επιλογή από το να βγει στο πεζοδρόμιο και να αντισταθεί ενάντια στα άδικα μέτρα, την καταπάτηση των κοινωνικών κατακτήσεων και την αφέμαξη των συνταξιούχων. Με τις ρυθμίσεις αυτές που γίνονται πραγματικά είναι εξοντοτικές. Να σας πω ένα παράδειγμα μοναχά, ότι αυτοί που βγαίναν σήμερα με 35 χρόνια από το πρώην ΤΕΒΕ, που είχαν την ασφάλεια του πρώην ΤΕΒΕ, έφταναν να παίρνουν 1.610 ευρώ. Σήμερα με τις νέες ρυθμίσεις θα πάνε στις 994 ευρώ. Αυτό και μόνον, κάντε μια σύγκριση να δείτε πού πάνε, σε τι και άδα ρίχνουν τους εργαζόμενους.